Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόρασης. Οι ελεύθερα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίβεια των Σερών τα δύο αδέρφια τα οποία κατηγορούνται ότι τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας στην τοπική κοινότητα Μητρουσίου του Δήμου Σερών απείλησαν με καραμπίνα ανήλικα παιδιά του χωριού. Στη θέα του όπλου τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο. Σε ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά, ο 40χρονος άντρας όπλησε την καραμπίνα και τον απείλησε βάζοντας την κάνη της καραμπίνας στο λαιμό του. Αμέσως τα παιδιά ειδοποίησαν την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν οι δύο άντρες, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν. Με λέει πες ποιος είναι τώρα, με το κολλάει παραπάνω στο λαιμό, με πιέζει και βλέπω το δάχτυλο του σκανδάλι, λέω εντάξει τώρα, λέω πάει, θα την αυτό, λέω τα μυαλά, θα πάει. Ποιος θα το ζήσει αυτό το πράγμα, πού είμαστε, σε ένα χωριό βγήκαμε να περάσουμε καλά μια Κυριακή, ήταν καθαρά Δευτέρα κλειστά τα σχολεία αυτά και βρεθήκαμε να μας τυλάξουν τα μυαλά στον αέρα, δηλαδή. Τι να πω. Και πώς να συγχωρηθεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω να μας συγχωρηθεί. Όταν με έβαλε την καραμπίνα στο λαιμό μου λέει κάτσε καλά και πες μας τώρα, πες μου ποιος είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι, λέω. Τα παιδάκια δεν τα ξέρω, εγώ μικρά ήταν. Την καραμπίνα στο λαιμό του ένιωσε ένας 17χρονος νεαρός, ο οποίος μαζί με φίλους του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, βρισκόταν στο πάρκο του Μητρουσίου. Όπως εξιστορεί ο ίδιος μιλώντας στο δίκτυο τηλεόραση, τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, παιδιά περίπου 10 ετών γέμιζαν μπαλόνια με νερό και τα πετούσαν στα αυτοκίνητα για να γελάσουν. Έτσι λοιπόν ένα μπαλόνι έπεσε και πάνω στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Όταν έγινε αυτό, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και βγήκε μαζί με τον συνοδηγό για να αναζητήσει τους υπαίτιους. Ήμασταν γύρω στο 20 παιδιά, ηλικία 15 μέχρι και 20 χρονών, η δική μας η παρέα και άλλες δύο παρέες από μικρά παιδιά, κορίτσια και αγόρια, τα οποία δεν τα ξέρω, πετούσαν μπαλονάκια σε κάτι αμάξι, μέχρι που σταμάτησε ένα αμάξι, κατέβηκε και κυνηγούσε τα μικρά. Δηλαδή ένας μέσα από το αυτοκίνητο. Δύο. Δύο. Ναι. Είχαν νεύρα αυτοί που βγήκαν. Ναι, κυνηγούσαν τα παιδάκια για να τα πιάσουν. Τα μικρά, αυτά 10 χρονών ας πούμε. Ναι, ήταν 10 μέχρι 13 εκεί, παραπάνω δεν ήταν. Πετούσαν αυτά νερά με μπαλόνι, ας πούμε. Ναι, νερομπαλονάκια. Έτσι στις ρόδες, στα τέτοια, σε αυτά. Δεν ξέρω ποιοι ήταν τα παιδάκια, ούτε με απασχολεί να μάθω. Ήταν μικρά, δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο, να μην κάνουν. Είναι μικρά τα παιδιά. Τα κυνηγούσε, δεν τα έπιασε. Πρόλαβαν και ξέφυγαν γιατί ήταν γρήγορα. Τέλος πάντων γυρνάει, πάνε να μπουν μέσα στα αμάξι. Εγώ έτσι πίστευα τουλάχιστον γιατί δεν τους έβλεπα. Ανοίγει το φορμπαγάζ. Αργεί να φύγει και λέω τι γίνεται ρε παιδιά. Λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε ο τρόμος για την παρέα των νεαρών 17χρονων παιδιών, καθώς όπως ισχυρίζονται, ο ένας εκ των δύο ανδρών φέρεται να έβγαλε πίσω από το πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου του μία καραμπίνα την οποία όπλησε και την έβαλε στο λαιμό ενός παιδιού, απειλώντας τον και ζητώντας του εξηγήσεις. Σε ένα άλλο φίλο του έβαλαν στο λαιμό του ένα κλειδί, επίσης ζητώντας του να ομολογήσει ποιος πετούσε τα μπαλόνια με το νερό. Έρχεται προς τα πάνω μας, σηκώνει το όπλο στον αέρα, το πλύζει, ανάβει το φακό, μας σημαδεύει όλους. Έρχεται κατά πάνω μου, με το βάζει στο λαιμό. Ένα φίλο μου από δίπλα τον έπιασαν με το κλειδί στο λαιμό και τον πατούσαν, τον έλεγαν θα σε σφάξω, τον έλεγαν πες ποιος είναι. Εμένα με έλεγε πες ποιος είναι, ποιος το έκανε. Δεν ξέρω παιδιά, λέω σας παρακαλώ αφήστε μας, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Φοβήθηκα τι να κάνω. Εκεί πώς κινέτα στη θέση σου, με ένα πιστόλι στο λαιμό του. Ναι, εκεί καραμπίνα, όχι ότι να είναι πιστόλι. Σε κάποια φάση με λέει πες ποιος είναι τώρα, με το κολλάει παραπάνω στο λαιμό, με πιέζει και βλέπω το δάχτυλο του σκανδάλι, λέω εντάξει τώρα, λέω πάει, θα την αυτό, λέω τα μυαλά, θα πάει. Τελείωσε, αυτό ήταν. Κλεισμένη η καραμπίνα. Κλεισμένη ήταν η καραμπίνα με το που ερχόταν από εμάς, στα 10 μέτρα περπατούσε, τη σήκωσε στον αέρα την όπλησε, ακούστηκε το χλακ, άναψε το φακό, ήρθε κατά πάνω μας. Εκείνη την ώρα τον ακούσατε το κλακ, φοβήθηκες, κατάλαβες ότι κάτι κακό συμβαίνει, ότι γίνεται. Δεν κατάλαβα πολύ τι έγινε στην αρχή. Γιατί δεν πήγαινε για εσάς, δεν επήγαινε. Ναι, λέω, τώρα αποκλείεται λέω, να είναι αληθινό το όπλο, δεν το πίστευα δηλαδή, ήταν κάτι που δεν περίμενα να γίνει. Δεν περίμενα να βγει ούτε όπλο ούτε τίποτα. Γιατί εγώ δεν εμπλάκηκα πουθενά, ούτε εγώ, ούτε παρέα μου, ούτε κανένας. Και ξαφνικά βρεθήκατε με ένα όπλο εσείς στο λαιμό. Ναι, και ένα κλειδί. Ναι, και να μας απειλούν, θα σε σφάξω, θα σε κάνω. Ήταν δύσκολο, εντάξει, δεν είμαστε και μεγάλοι, ανήλικος είμαι. Ο νεαρός δηλώνει πως εκείνη τη στιγμή και υπό την απειλή της καραμπίνας στο λαιμό του έτρεμε από το φόβο του, μέχρι που σκέφτηκε πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
Ο ίδιος δεν ήθελε, όπως υποστηρίζει, να κουνηθεί καθόλου, καθώς φοβόταν πως εάν προσπαθούσε να αποθήσει τον 40χρονο άνδρα, τότε όλα μπορεί να πήγαιναν στραβά και η σκανδάλη της καραμπίνας να είχε πατηθεί. Έτρεμα. Σκεφτόμουν, λέω, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, θα το πατήσετε όχι. Πιο πολύ φοβήθηκα για τα παιδιά που ήταν εκεί, δηλαδή δεν ήξερα τι να κάνω. Να αποφύγω την να σηκώσω τα χέρια πάνω να τη σπρώξω, θα πετύχει άλλον. Να κουνηθώ, μπορεί να καταλάβεις να κουνήσω το χέρι του, να με την ανάψει το κεφάλι. Οπότε καθώς ήσουν ακούνητος για καθώς να ηρεμήσεις. Καθόμουν ακίνητος με την καραμπίνα ανάμεσα στο σαγόνι και στο λαιμό, εδώ πέρα μέσα. Και λέω ότι να γίνει θα γίνει, δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Από μέσα δηλαδή το δέχτηκα, λέω τώρα πάει. Απλά δεν κουνήθηκες καθόλου φοβόμενος? Δεν κουνιόμουν, απλά τον κοιτούσα μέσα στα μάτια και λέω από μέσα μου τέλος. Ήθελες να τον ηρεμήσεις κάπως, να μην έχει νεύρα? Δεν με πέρασε από το μυαλό να τον ηρεμήσω εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να τον ηρεμήσω. Δεν μπορούσα να σκεφτείς εκείνη την ώρα? Όχι. Δεν μπορούσα δηλαδή να κάτσω να τον ηρεμήσω, να πω. Έχοντας ένα πιστόλι στο λαιμό σου, τι να σκεφτείς? Ναι. Πρώτα. Και την πιστόλι, μαλαμένο φακό. Ναι. Πλάκα κάνετε τώρα. Να βλέπω δίπλα τα παιδιά παγωμένα. Όλοι ήσασταν παγωμένοι. Από τα 20-25 άτομα που ήμασταν εκεί, είχαμε μείνει 7, οι 7-8. Οι άλλοι είχαν προλάβει και είχαν φύγει με το πήγαν την καραμπίνα. Εγώ πάγωσα, και όπως και οι υπόλοιποι. Γιατί λέω τώρα που κλείται να έρχεται για μένα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν περίμενα να το κολλήσει το λαιμό έτσι. Ο 17χρονος ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει τον τρόμο που έζησε μαζί με τους φίλους του. Όταν με έβαλε την καραμπίνα στο λαιμό, μου λέει κάτσε καλά και πες μας τώρα, πες μου ποιος είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι, λέω. Τα παιδάκια δεν τα ξέρω, εγώ μικρά ήταν. Σας παρακαλώ, λέω, δεν κάναμε τίποτα. Πάρτε το κλειδί από το φίλο μου, γιατί είχε το κλειδί. Κατεβάστε τα, λέω, αυτά, δεν χρειάζεται. Και με εκείνη την ώρα με το κολλάει παραπάνω. Το πίεζε δηλαδή πάνω, ναι, στο λαιμό σου, ναι, για να σε εκφοβήσει και να σε πιέσει περισσότερο. Ναι, δηλαδή αυτό δεν ήταν για να μας φοβήσει. Ναι. Πιστεύω ότι όταν κατεβαίνεις με ένα όπλο που θα με τεινάξει εμένα το κεφάλι στον αέρα και με το κολλάς στο λαιμό, δεν πιστεύω ότι είναι απλή απειλή. Είναι κάτι. Πρόθεση που... για να σε σκοτώσει. Ναι, έτσι το πήραμε. Όπως και έτσι ήταν. Δεν είναι έτσι το πήραμε, έτσι ήταν αυτό το πράγμα. Ο φερόμενος ως δράστης, μάλιστα σύμφωνα πάντα με τον νεαρό, μόλις τους άφησε, έκανε βόλτα στον άφλιο χώρο της εκκλησίας με την καραμπίνα στο χέρι, ενώ έφτασε να απειλεί ακόμη και 10χρονα κορίτσια, ώστε να του απαντήσουν ποιος πετούσε τα μπαλόνια με το νερό. Εκεί που καθόμασταν, με το όπλο στο λαιμό και αυτά, τους είπα σας παρακαλώ δεν κάναμε κάτι, δεν ξέρω. Έκανε μια βόλτα στην πλατεία με το όπλο στο χέρι, μέσα στην εκκλησία, στο προάβλιο της εκκλησίας. Έκανε βόλτα, πήγε σε κάτι κοριτσάκια με την καραμπίνα, 10 με 13 χρονών κοριτσάκια και τα λέει ποιος ήταν, τι έκανε. Δεν ξέρω τα κοριτσάκια αν τα φόβησε ή όχι, εγώ άκουσα που είπε ποιος ήταν. Απλά τα κοριτσάκια θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή είχαν χλωμιάσει, γιατί μετά που ήρθε η αστυνομία τα κοριτσάκια δεν ήταν καλά, όπως και κανένας άλλος. Είχαμε λίγο, δεν ξέραμε πώς το πάρουμε. Το πήραμε ο ένας στην πλάκα, ο άλλος στα σοβαρά. Δεν ξέρω, ήταν πολύ απότομο αυτό το πράγμα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι. Οπότε μετά αυτοί φύγανε και με το που φύγανε, εξαφανιστήκατε κι εσείς, μην και ξανάρθουν πίσω. Με το που έφυγαν, μπήκαν μέσα στο αμάξι. Ο συνοδηγός αυτός που είχε το όπλο που με στόχεψε, το όπλο το πήρε μαζί του, δεν το έβαλε πίσω στο φορμπαγάζ. Το πήρε μαζί του, στον συνοδηγό. Έφυγαν με ανοιχτό παράθυρο, μας κοιτούσανε. Και εκείνη τη στιγμή μετά από 5 λεπτά έρθει η αστυνομία. Σήμερα οι δύο φερόμενοι ως δράστες πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας, η οποία και τους άφησε ελεύθερους χωρίς περιοριστικούς χώρους έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση, αφού πρώτα βέβαια οι γονείς κινηθούν νομικά και για το ποινικό κομμάτι. Ο ένας εκ των δύο αδελφών διαμένει στο εξωτερικό, ενώ ο άλλος είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και μάλιστα αυτός οι πληροφορίες θέλουν να ανήκει και στα σώματα ασφαλείας. Στις τοπικές κοινωνίες από όπου κατάγονται τα παιδιά τα οποία ενεπλάκησαν στο συμβάν, οι κάτοικοι δηλώνουν έκπληκτοι, καθώς αναλογίζονται πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάρει μια πολύ άσχημη τροπή εάν η σκανδάλη είχε πατηθεί. Το μόνο που άκουσα είναι ότι κάποια παιδιά ήταν στο Μητρούσι, αν δεν κάνω λάθος. Συγκεκριμένα τώρα το μαθαίνουμε, δεν έχει ούτε 5 λεπτά. Ότι παίζανε αυτά, ξέρω εγώ, έχουν κάτι φούσκες με μπαλόνια, με νερό. Και πετάξαν, λέει, σε κάποιο αμάξι και το αμάξι αυτό σταμάτησε και έβγαλαν, λέει, όπλο. Τώρα καραμπίνα ήταν, τι ακριβώς ήταν, και απείλησαν ένα παιδί. Και από ό,τι έμαθα, λένε, έγινε καταγγελία και τους πήρε ασφάλεια. Τίποτα περισσότερο άλλο δεν γνωρίζω.
Αυτά παιδιά. Στο χωριό ακόμη δεν έχει. Τίποτα. Μόλις το έμαθα και εγώ τώρα. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο. Συνήθως λέμε ότι στα χωριά είναι πιο ασφαλής η κατάσταση. Οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ. Ναι. Δεν έγινε στην Άνω Καμήλα το συμβάν. Στο Μητρού. Στα χωριά. Ναι. Τώρα εσείς από το Μητρού είστε 5 λεπτά. Μόλις το έμαθα και εγώ, έχει 5 λεπτά. Ναι. Δεν γνώριζα τίποτα, παιδιά. Θα μπορούσε να γίνει πάντως μεγάλο κακό, αν ξέρετε. Εννοείται. Τι είναι να εκπροσωπείς τίποτα, καμιά σκανδάλη κατά λάθος, να έχουμε τα χειρότερα. Απεντάχθηκε το έργο της ΔΕΙΑΣ και πιο συγκεκριμένα της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λιμάτων Σερών. Το θέμα συζητήθηκε στη λογοδοσία της Δημάρχου μετά από ερώτημα του Δημοτικού Συμβούλου του πρώην και πρώην Προέδρου της ΔΕΙΑΣ Αλέξανδρου Χαλκιόπουλου στην κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Η απένταξη του έργου έγινε 31 Δεκεμβρίου 2023. Με τρία μόλις θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιήθηκε η πρώτη λογοδοσία στο Δήμο Σερών. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και θα πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες. Ένα από τα τρία θέματα που τέθηκαν ήταν από τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο και αφορούσε στην απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης για τη λιματολάσπη της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου. Η Δήμαρχος απάντησε πως το έργο απεντάχθηκε γιατί δεν κατάφεραν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 να υπογράψουν. Το έργο αυτή τη στιγμή, 31 Δεκεμβρίου του 2023, ακριβώς γιατί δεν μπόρεσε και το λέω με επιτάσεως στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 να έχει ολοκληρωμένη σημασιοποίηση, όπως αναφέρει το έγγραφο, τουλάχιστον κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, η οποία πρώτον δεν θα μεταβεί σε επόμενα στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας και δεύτερον ούτε θα ακυρωθεί ούτε από τις προβλεπόμενες κατά νόμο προσφυγές είτε από οποιαδήποτε απόφαση ελεκτικής αρχής. Για την απένταξη του έργου ευθύνεται η δικαστική διαμάχη των δύο εταιριών που ήθελαν να αναλάβουν το έργο. Η Δήμαρχος τόνισε πως θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλο ταμείο. Η αλήθεια είναι ότι, και θα το πω ευθέως, δεν υπάρχει ευθύνη ούτε της διοίκησης της προηγούμενης της ΔΕΙΑΣ, ούτε της υπηρεσίας της ΔΕΙΑΣ, ούτε φυσικά του καινούργου ΔΕΜΑΣΥΜΑ. Ακριβώς γιατί όταν σε ένα διεθνή διαγωνισμό τέτοιου επίπεδου έχουμε τις αντιδικίες των εταιριών, φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον όταν είναι στενά τα περιθώρια και στο Ταμείο Ανάκαμψης δυστυχώς δεν υπήρχε περιθώριο να δοθούν παρατάσεις, τα έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή, προφανώς, κάποια στιγμή όταν θα τελειώσουν οι δικαστικές διενέξεις, πιθανόν να προκύψει είτε ανάδοχος, είτε να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος. Και στις δύο περιπτώσεις έχω λάβει τη διαβεβαίωση, δεδομένου ότι δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από άλλο χώρο, ώστε από άλλο ταμείο, ώστε το έργο να γίνει. Είτε χρειαστεί να γίνει νέο διαγωνισμός, είτε εν τέλει από τις δικαστικές διαμάχες προκύψει κάποιος ανάδοχος, όταν αυτό θα είναι ολοκληρωμένο. Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς την κυρία Μητλιάγκα, καθώς ενώ θα μπορούσε να πάει σε απευθείας ανάθεση αφού έβλεπε ότι το έργο θα χαθεί, δεν το έκανε. Και μάλιστα την κατηγόρησε πως δεν έφερε το θέμα 3 φορές στη συνεδριάση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, παρότι γνώριζε πως θα χαθούν εκατομμύρια ευρώ από τον Δήμο και θα χαθούν και τα ωφέλη του εργοστασίου. Προκλήθηκε αυτή η λύση της προσφυγής του 2009 του 44-12, η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, μιας και δεν θα αλλάζαμε κάτι στη μελέτη, άρα πληρούσε τους όρους του νόμου για να πάμε σε αυτή τη διαδικασία και όσο γνωρίζω 3 φορές συζήτηκε το θέμα αυτό από δεκαετία και μετά από μια διοίκηση, 3 φορές απεσύρθηκε χωρίς κάποια εξήγηση. Δεν θέλω να πω όσο ενημέρωσε και ο συνάδελφος του Κατζόγλου είχε διατυπώσει και τις ενστάσεις του γι' αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι θεωρώ ότι η φιλοσοφία για τέτοιου είδους μεγάλα έργα πρέπει να εξαντλούμε όλα τα μέσα χωρίς να φοβόμαστε το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Απλά να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι εξαντλήσαμε όλα τα μέσα. Δεν λέω ότι θα ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσε να σωθεί αυτή η χρηματοδότηση. Απλά με την ανάπτυξη ενός προσωρινού αναδόχου, εκείνη η δεύτερη ένσταση που έχω σε αυτά που είπατε,
Ναι, μεν το έργο δεν θα χρηματοδοτούνταν πλέον λόγω της παραβίας του οροσύμου της Ανταμείας του Δεκάπου από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά η ίδια η γραμματεία του Υπουργείου της διαχείρισης των αποβλήτων θα ήταν υποχρεωμένη να ψάξουν να μας εντάξουν κάπου αλλού, εφόσον είχαμε τον ανάλογο. Και αυτές είναι οι διαπεριβιώσεις που πήραμε και στη διάσκεψη που είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του κ. Φράγκο στη γραμματεία. Ακόμη και να είχε γίνει η διαδικασία του 2009, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε καν προσωρινό ανάλογο. Και αυτό γιατί αυτή το Γενικό Συνέδριο μία βεβαίωση από τις εταιρείες του Ταμπόδι ότι δεν εκκρεμεί καμία δικαστική διεκδίκηση που υπάρχει περίπτωση να φέρει άλλο ένα από την δηλαδή αυτή η διαδικασία θα σταματήσει στη μέση. Δεν θα ολοκληρωνόταν. Επομένως, θα προχωρούσαμε και ουσιαστικά δεν θα καταφέρναμε αυτό το οποίο θεωρούσατε εσείς ότι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε. Η Βαρβάρα Μητλιάγκα ανέφερε πως ακόμη και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά που είχε έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης το έχασε και μάλιστα έχει υπογράψει σύμβαση στις 27 πρώτου του 24. Έχει σύμβαση και δεν έχει λεφτά, τονίζει η ίδια, να κάνει το έργο. Χαρακτηρίζοντας την θέση που βρίσκεται ο Δήμος και ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας ιδιαίτερα επικίνδυνη. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι κατάφεραν τέλη Ιανουαρίου να συμβασιοποιήσουν και πάλι τα έργα πεντάχρονα. Δυστυχώς. Και εκείνο θα ήταν και μεγαλύτερο πρόβλημα, ακριβώς γιατί όταν υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, είτε ο Δήμος, όταν υπάρχει υπηρεσία ίδρυψης, είτε η εταιρεία, έχει και υποχρεώσεις πλέον. Αν ο ανάγκος θελήσει να το κυνηγήσει δικαστικά, μπορεί να υποχρεωθεί η οποιαδήποτε εταιρεία σε Δήμος να δώσει και ένα μεγάλο ποσό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο γειτονικός μας Εμμανουήλ Παπάς, ο οποίος δεν έμπληξε αυτές τις διαδικασίες, έχει κατάφερε όμως να υπογράψει σύμβαση 27 πρώτου του 24 του. Το έργο πεντάχθηκε. Και αυτή τη στιγμή έχει σύμβαση και δεν έχει τα λεφτά να κάνει το έργο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, η οποία επιτρέψτε μου να πω, θα ήταν ιδιαίτερη. Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο κέντρο της πόλης των Σερών από σήμερα βρίσκεται η κινητή μονάδα του οργανισμού. Στελέχη του οργανισμού μοιράζουν έντυπο υλικό και ενημερώνουν τους πολίτες για την προσφορά των μηχανικών τα τελευταία 100 χρόνια στην χώρα. Στο Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδος συμμετέχουν 130.000 μέλη διπλωματούχοι μηχανικοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό και όχι μόνο χώρο και μάλιστα είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι. Συμπληρώνοντας 100 χρόνια από την ίδρυσή του, συνεχίζει σήμερα ακόμα πιο αποφασιστικά, δίνοντας το παρόν για την Ελλάδα του αύριο. Με κεντρικό μήνυμα, 100 χρόνια σχεδιάζουμε την Ελλάδα του αύριο και συνεχίζουμε η καμπάνια εορτασμού για τα 100 χρόνια. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ταξιδεύει σε όλη τη χώρα με δεκάδες τοπικές εκδηλώσεις. Στόχος να μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα για το ρόλο και το έργο των ελληνικών μηχανικών και του επαγγελματικού τους φορέα, του ΤΕΕ, στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της χώρας τον τελευταίο αιώνα και για τη μετάβαση στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό με έμφαση την ανθεκτικότητα και τη νέα εποχή. Το κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις ίδιες υπηρεσίες με νέα δεδομένα, ακολουθώντας την ψηφιακή εποχή που έρχεται, την προστασία του περιβάλλοντος και όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την σημερινή εποχή μας. Εξυγχρονίζονται οι μηχανικοί. Είναι αναγκαίο να εξυγχρονιστούμε. Αν δεν εξυγχρονιστούμε και αντίστοιχα οι παροχές που είναι από το ΤΕΕ και του κράτους προς τους όλους τους μηχανικούς, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα, δεν μπορούν να έχουν. Θα καταρρεύσουμε. Ό,τι δεν εξελίσσεται άλλωστε, πεθαίνει. Είναι κλασικό. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό πέρα των όλων των ηλεκτρονικών και σημαντικών έργων και υποδομών που έχουν επιτευχθεί προς όφελος και τον πολίτη κυρίως, όχι μόνο για τους μηχανικούς, είναι ότι ξεκινάει και στο νομό Σερών η ψηφιοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών της δόμησης. Όλη αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών να ζητάνε αντίγραφα, να περιμένουν φωτοτυπίες, ακόμη και η δυσκολία των ίδιων των συναδέρφων μηχανικών να έχουν πρόσβαση στους φακέλους, όλα αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα με την ψηφιοποίηση των φακέλων. Στο νομό Σερών το πρόβλημα σε ό,τι αφορά στις πολεοδομίες είναι μεγάλο, όπως και σε όλη τη χώρα, καθώς είναι υποστελεχωμένες. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζόπουλο, αντιπρόεδρο του τοπικού τμήματος του Τεχνικού
Εθνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, θα ξεκινήσει αναβάθμιση και στην πόλη μας, αλλά και ψηφιοποίηση του υλικού. Το ξεκινάει στο νομό Σερών. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει πιλωτικά η πρώτη δράση από το αρχείο της ΣΥΔΟΜ Συνδικής, το οποίο είναι και πιο μικρό και έχει διαμορφωθεί ήδη ο χώρος. Μέσα τέλος του μήνα έχει προγραμματιστεί ο εξοπλισμός, τα σκάνερ και όλο το απαιτούμενο υλικό που θα χρειαστεί για την ψηφιοποίηση όλων των χειρόγραφων φακέλων. Μιλάμε ετών φάκελοι, ίσως και σε κάποια κάκιστη κατάσταση κάποιοι από αυτούς. Και θα συνεχιστεί με το κεντρικό αρχείο της ΙΔΟΜ Σερών που απασχολεί σχεδόν όλους τους υπόλοιπους δήμους. Μιλάμε μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά προς τους πολίτες, θα έλεγα, από την κυβέρνηση και από το ΤΕΕ, καθώς θα μειώσει κατά πάρα πολύ τον χρόνο. Το ιδιαίτερο θα ήθελα να πω για το εγχείρημα που υλοποιείται είναι ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση του προγράμματος που έτρεξε με την ψηφιοποίηση των αρχείων ήταν μόνο το στέλεχος και κάποιων αρχιτεκτονικών σχεδίων, στο νομό Σερών θα γίνει ψηφιοποίηση όλων των μελετών, δηλαδή όπως σε μηχανολογικών σχεδίων ή στατικών μελετών, έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ένα πλήρη φάκελο. Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε λόγους ουσιαστικής προσφοράς και ιστορικά, και αναμένεται και στο μέλλον να επιτύχει το στόχο του, που είναι η Ελλάδα του αύριο. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα συμμετέχουν 130.000 μέλη διπλωματούχων μηχανικών. Να σημειωθεί ότι στο νομοθετικό διάταγμα της ίδρυσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου αναφέρεται ως βασικός σκοπός του η προαγωγή της τεχνικής κίνησης της χώρας. Μηχανικοί, σαν μέλη μας, όπως θα δείτε, υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη, τουλάχιστον και στα έργα και από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα έργα, ακόμη και στις παροχές υπηρεσιών, όπως μπορεί να είναι από το εξοικονομώ, με αποτέλεσμα σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι να έχουν δουλειά. Εγώ θα σας πω ότι και σαν δημόσιος υπάλληλος είναι δύσκολο να βρεις κάποιον μηχανικό να έρθει να απασχοληθεί και στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, να το πω, η έλλειψη προσωπικού ή η πίεση, αλλά είναι και οι οικονομικές τους απολαβές. Δύσκολα κάποιος έρχεται πλέον. Οι πολλοί που έχουν περάσει και σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, βλέπετε ότι δεν αποδέχονται τις θέσεις, εκτός από τις συνθήκες που πιθανόν επικρατούν πολλές φορές, αλλά και λόγω των οικονομικών δυνατοτήτων που μπορούν να έχουν τόσο στο εσωτερικό της χώρας, στον ιδιωτικό τομέα, όσο ακόμη και στο εξωτερικό. Πάντως στο Ντουμπάι, λέει, γίνεται χαμός από Έλληνες μηχανικούς. Όχι μόνο στο Ντουμπάι, θα έλεγα σε πάρα πολλές χώρες. Τεχνογνωσία είναι άξια καταρτισμένο το προσωπικό, τουλάχιστον που αποφοιτεί από τα ελληνικά πολυτεχνία, εδώ και χρόνια κιόλα. Και σιγά σιγά βλέπουμε μια μεγάλη, να το πω έτσι, επιστροφή σταδιακά, τουλάχιστον στα μεγάλα project τα οποία έχουν σχεδιαστεί και πολλά από αυτά υλοποιούνται. Έχουν ανοίξει πάρα πολλές θέσεις, μπορείτε να δείτε και από μηχανικούς που θέλουν να μπουν σε μεγάλα project ότι είναι περιζήτη με αρκετά υψηλούς μισθούς. Πολλοί ήταν, κυρίες και κύριοι, οι επισκέπτες που επέλεξαν το νομό Σερών για να περάσουν το τριήμερο. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης, όπου εκεί πληροφορηθήκαμε ότι η πληρότητα έφτασε περίπου το 100%. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Γιάννης Ρέκλος, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών της Κερκίνης. Κύριε Ρέκλο, καλησπέρα σας και καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα σε όλους και καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, πώς ήταν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας εκεί στην περιοχή της Κερκίνης, ικανοποιημένοι οι επαγγελματίες της περιοχής εκεί, της ευρύτερης περιοχής? Κοιτάξτε, οι μέρες ήταν καλές. Είχαμε πολύ κόσμο. Είχαμε κόσμο από Αθήνα περισσότερο, Έλληνες βέβαια επισκέπτες, και μερίσιους επισκέπτες από τις γύρω πόλεις, από τις όμορες του νομού Σερών. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ζωηρό τριήμερο, βοήθησε βέβαια και ο καιρός. Πληρότητα πιστεύω σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής 100%, και μας έδωσε ένα μήνυμα όλη αυτή εδώ πέρα αυτό το τριήμερο, ότι η λίμνη της Κερκίνης είναι ένας από τους πιο δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ελλάδα. Κύριε Ρέκλο, σε σχέση με πέρσι ήταν περισσότεροι επισκέπτες την ίδια περίοδο? Κοιτάξτε, πιστεύω
ίσως επειδή έχει γίνει το λιμάνι της Κερκίνης, έχει αναπλαστεί, mm-hmm. είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα και οι επισκέπτες όλοι κάνανε βόλτες μέσα, δηλαδή σταματούσανε. Υπάρχουν βέβαια και δύο καντίνες πια εκεί, mm-hmm. οπότε έχουν μπει μπαγκάκια, έχει γίνει το πράσινο. Πιστεύω ότι ναι, είχαμε περισσότερο κόσμο. Έχει αλλάξει και η εικόνα του στο λιμανάκι, έτσι. Ναι, ναι, έχει αλλάξει και η εικόνα και τώρα μας μένει να μπορέσουμε να καλοποιήσουμε, θα το έλεγα, και τους δρόμους που μας φέρουν από το Λιθότοπο μέχρι στην Κερκίνη. Γενικώς, πέριξ της λίμνης θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα υποδομής. Αποδεικνύει βέβαια η Κερκίνη, η λίμνη, ότι είναι ένας άξιος προορισμός και θα πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό εσείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια το φωνάζετε και το σημειώνετε στις συζητήσεις που έχουμε τηλεοπτικά και όχι μόνο. Ζητάτε από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτερού βαθμού να στρέψουν το μάτι τους στην Κερκίνη, γιατί στα λόγια όλοι στηρίζουν την λίμνη Κερκίνη. Στα έργα λίγο υστερούμε, έτσι δεν είναι, κύριε Ρέκλο? Κοιτάξτε λιγάκι, ο δήμαρχος, ο σημερινός του Δήμου Συντικής, ήδη απέδειξε μέσα σε 2,5 μήνες, υποσχόμενος ότι θα κάνει το λιμάνι, και το έκανε. Mm-hmm. Πραγματικά τον εμπιστευόμαστε. Βλέπουμε ότι προσπαθεί και τρέχει πάρα πολύ. Επιτέλους όλος ο κόσμος είδε αυτήν εδώ πέρα την αλλαγή και το υποδέχεται χαρούμενα, θα έλεγα. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν οι αλλαγές και θα γίνουν έργα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, δηλαδή ότι έχει σχέση και με τα περιφερειακά, τους δρόμους και όλα αυτά. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε γενικά στην περιφέρεια και δική της Μακεδονίας ότι έχουμε περιφερειακούς υποτουριστικούς προορισμούς πάρα πολύ δυνατούς. Οι Σέρες είναι ένας από αυτούς εδώ πέρα τους νομούς που είναι πολλά υποσχόμενος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Και η Κερκίνη είναι ένα από τα διαμάντια που έχει ο νομός Σερών, σωστά? Σωστά, σωστά, και είναι αυτός ο τόπος, η λίμνη μας θα έλεγα, που έλκει σε όλους τους υπολείπους προορισμούς. Είναι αυτή που μας έχει κάνει και διάσημους. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Κρυφά το αποδέχονται. Αλλά επιτέλους ας το φωνάξουμε και προς τα έξω και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Οι επισκέπτες μας τιμούν. Επιτέλους για πρώτη φορά είδα αυτές τις μέρες που κάνανε βόλτες, ας πούμε, στο λιμανάκι, πραγματικά λένε τι όμορφο το μέρος αυτό. Ενώ στο παρελθόν και στο κοντινό παρελθόν μας συνεχόμενα μας κακολογούσαν και μας βρίζανε. Κύριε Ρέκο, επισκεπτόμενος κάποιος στην Κερκίνη, γιατί τώρα μας παρακολουθούν και από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και δεν έτυχε να έρθουν στην περιοχή μας, τι μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης? Κοιτάξτε, αυτό που έλκει περισσότερο τους επισκέπτες είναι οι δραστηριότητες. Μπορεί να κάνουν περιήγηση με βάρκα, με ποδήλατο, με κανό, με τζιπ, με άλογα. Μπορούν να περπατήσουν δίπλα στο ανάχωμα, δίπλα στη λίμνη, πάνω στο ανάχωμα. Τώρα ειδικά που έρχεται η άνοιξη και η φύση ανθίζει, είναι πανέμορφα. Μπορούν να απολαύσουν στις ταβέρνες μας πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Πρωτόγνωρες γεύσεις, μπουβαλίσχες. Όλες οι ταβέρνες μας εδώ στην περιοχή πραγματικά είναι πάρα πολύ καλές. Επομένως, ερχόμενος μονοήμερη επίσκεψη κάποιος επισκέπτης γεμίζει η μέρα του και ίσως δεν προλαβαίνει κιόλας να τα ζήσει όλα αυτά. Αν θα προλάβει να κάνει μια δραστηριότητα. Αν έρθει παραπάνω ημέρες θα κάνει κι άλλες, μια, δύο, τρεις ακόμα.
δεν επαρκεί. Εδώ βλέπουμε ότι μας έρχονται τρεις μέρες και δεν φτάνουμε. Λένε θα επανέλθουμε. Δεν είδαμε αυτά που θέλαμε να δούμε. Φανταστείτε ότι τώρα για το Πάσχα υπάρχουν επισκέπτες που μας κλείσαν για 8 μέρες. Φανταστείτε. Mm-hmm. Βλέπετε ότι αυξάνονται οι κρατήσεις. Και τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για το Πάσχα που δεν αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι ενθαρρυντικά για το επόμενο τριήμερο πάλι το ίδιο, που είναι 25η. Είναι ένας τόπος πανέμορφος και πιστεύω ότι και οι υπηρεσίες των επαγγελματιών εδώ του τουρισμού και της εστίασης είναι και οι οικονομικές. Γι' αυτό και μας επιλέγουν κιόλας. Μάλιστα. Κύριε Ρέλκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, καλό βράδυ και καλή δύναμη να σε ευχηθούμε. Τώρα, πληγή κυρίες και κύριοι αποτελούν για όλους τους δήμους της χώρας τα ακαθάριστα οικόπεδα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στο Δήμο των Σερών με την αρμόδια υπηρεσία να καλεί τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων να προχωρήσουν αμέσως στην καθαριότητά τους, ιδάλλως θα επιβληθούν πρόστιμα. Έως και τις 30 Απριλίου έχουν διορία οι κάτοικοι του Δήμου Σερών, τόσο της πόλης όσο και των χωριών, ώστε να προχωρήσουν σε καθαρισμό από τα χόρτα των οικοπαίδων τους. Αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, ώστε τα οικόπεδα και οι αυλές να είναι καθαρές, καθώς κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τα ξερά χόρτα λειτουργούν σαν προσάναμα για οποιαδήποτε πυρκαγιά. Ο Δήμος Σερών, μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων, θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται έλεγχος και κατόπιν καταγγελίας. Έχει άνοδο της θερμοκρασίας και τα χόρτα ανεβαίνουν με την θερμοκρασία, οπότε θέλουν καθάρισμα τα οικόπεδα. Οι πολίτες το γνωρίζουν βεβαίως τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν το φτιάχνουν και έτσι πρέπει να βγάζουμε ανακοίνωση και εμείς να επεμβαίνουμε σε κάποια που είναι δύσκολα. Πολλά ποντίκια έχει αυτόν τον καιρό από τις βροχές και τα τέτοια. Μπαίνουμε αναγκαστικά εκεί, θα μπούμε, θα καθαρίσουμε 2-3 για αρχή πιστεύω. Θα δούμε τώρα με τις ανακοινώσεις, πας και ο κόσμος λίγο αρχίζει και τα καθαρίζει. Ναι, γιατί είναι σημαντικό με την αντιπυρική περίοδο, όποιος δεν τα καθαρίσει θα έχει τα ανάλογα πρόστιμα. Θα έχει, ναι, γιατί αυτά από το Μάιο και μετά που ανεβαίνουν οι ζέστες κατά πολύ θα αρχίσουν να ξεραίνονται, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και είναι πολύ εύκολο να πάρουν φωτιά, οπότε θα πρέπει να είναι καθαρά. Τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο να τα καθαρίζουν. Το έγγραφο αυτό που θα λάβουν όλοι οι ΣΕΡΕ είναι προειδοποιητικό, καθώς σε λίγο καιρό ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος. Ο Δήμος, σε περίπτωση που βρεθεί ακαθάριστο οικόπεδο, θα επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών για κάθε τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό το 200 ευρώ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά την παρέλευση 10 ημέρου από την επιβολή του προστίμου, επιμένει να μην συμμορφώνεται στην υποχρέωση καθαρισμού του ακινήτου, ο Δήμος θα προφαίνει σε καθαρισμό και θα χρεώνει τη δαπάνη καθαρισμού, καθώς και την δαπάνη απομάκρυνσης των υλικών σε όλους τους υπόχρεους. Βεβαίως είναι προοδευτικό για να αρχίσουν να καθαρίζουν. Είπαμε θα κάνουμε και ένα σποτ. Είπα την κυρία Αναγκουστίδου να απευθυνθούμε στην οικονομική υπηρεσία για να παίζει πιο πολύ καιρό, να παίζει ένα μήνα για να το έχουν στο μυαλό τους, πρέπει να τα καθαρίσουν τα οικόπεδα. Και εμείς όσο μπορούμε θα τους συνοχλούμε για να τα καθαρίσουν. Γιατί αν θα μπει ο Δήμος να κάνει αυτή τη δουλειά και βάλει και το πρόστιμο, είναι δυσανάλογο πολύ το ποσό. 4-5 φορές πάνω βγαίνει. Από ό,τι αν πάρεις έναν ιδιώτη για να το κάνεις. Εσείς πώς επεμβαίνετε, αντιδήμαρχοι, μετά από καταγγελία ή ακόμη και με επίβλεψη που κάνετε? Συνήθως οι καταγγελίες μας βοηθούν πολύ, αλλά τώρα σε όποιες περιοχές είμαστε, ας πούμε τώρα που είμαστε εδώ στον διασταύρωση του Κεραυλού, απέναντι έχει ένα οικόπεδο. Τώρα αυτό το είδαμε, θα πω εγώ την κυρία Αναγνωστίδου, να δούμε ποιανού είναι, ποιος έχει, για να τους ενημερώσουμε ότι πρέπει να τον καθαρίσουν, να τους δώσουμε μια διορία. Αν δεν δώσουν, γιατί όπως είδατε είναι σε επικίνδυνο σημείο στη διασταύρωση, θα πρέπει να μπούμε να το καθαρίσουμε εμείς και να τους το χρεώσουμε μετά. Ο Δήμος Σερών με ιδία μέσα δεν μπορεί να προχωρήσει τον καθαρισμό όλων των οικοπαίδων, γι' αυτό και χρειάζεται να προσλάβει και εργολάβο. Βέβαια, το ποσό που έχει να δαπανίσει είναι περίπου 300.000 ευρώ. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ακόμη και τα πρόστιμα που επιβάλλει δύσκολα πληρώνονται, παρότι βεβαιώνονται στην εφορία. Όσο είμαι εγώ αντιδήμαρχος και τις προηγούμενες φορές, κοιτάζουμε τα μέσα του Δήμου να το φτιάχνουμε. Δεν φτάνουν τα μέσα του Δήμου για να κάνουμε όλες τις δουλειές, μην κοροϊδευόμαστε. Βάζουμε και εργολάβο. Αλλά κοιτάζουμε προς το τέλος. Ό,τι περισσέψει να τα δώσουμε στον
εργολάβο, ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Το ποσό που έχετε να διαθέσετε μόνο για αυτή τη δουλειά, για τα οικόπεδα? Κοίταξε τώρα, έχουμε έναν. Όχι, έχουμε κάνει έναν προϋπολογισμό γύρω στις 300.000, αλλά τώρα είναι μεγάλο το νούμερο για τον Δήμο Σειρών. Οπότε θα έχουμε περικοπές, δεν μπορούμε να διαθέσουμε τέτοιο μεγάλο ποσό. Από τα πρόστιμα, όταν έρχονται και αν πληρώνονται, αυτά τα χρήματα μπορούν να πάνε σε αυτόν τον κωδικό, ώστε την επόμενη χρονιά να τα αξιοποιήσετε και να μεγαλώσει το ποσό που έχετε για τα καθάριστα οικόπεδα? Φυσικά και μπορούν, αλλά μην ξεχνάτε, περισσότεροι από αυτούς, είτε ένα οικόπεδο έχει 5 δικαιούχους, είτε είναι σπάνιο να έρθουν να πληρώσουν. Δηλαδή, εγώ σε τόσα χρόνια 10 άτομα έχω δει που μας έχουν πάρει τηλέφωνο να έρθουν να πληρώσουν το πρόστιμο, ας πούμε. Τι βεβαιώνεται στην εφορία, τι. Βεβαιώνεται και κοιμάται. Στην ουσία, κοιμάται εκεί το πρόστιμο. Όταν κάποια στιγμή θα κάνουν εργασίες ή θα βγάλουν άδειες, τότε θα το πληρωθεί. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ενημέρωση από το Αρχηγείο της Αστυνομίας για επέκταση του ωραρίου στα γραφεία τα οποία εκδίδουν ταυτότητες, τις νέες ταυτότητες. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Σειρών, ο κύριος Αναστάσιος Αραμπατζής. Ένα από τα τμήματα είναι και εδώ στις Σέρρες, από τα 80, αν δεν κάνω λάθος, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Αραμπατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βούδος, στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, επέκταση του ωραρίου και αφορά και τις Σέρρες, έτσι δεν είναι? Όπως πολύ καλά τα είπατε, αφορά από σήμερα, έχουν ξεκινήσει η διαδικασία, αφορά 81 γραφεία ταυτοτήτων σε όλη την Ελλάδα και αφορά κεντρικά γραφεία ταυτοτήτων. Δηλαδή για την νομό Σερών, αφορά το γραφείο ταυτοτήτων που είστε στην έδρα της αστυνομίας, Διεθνής Αστυνομίας Σερών, δηλαδή της Υποδίας Ασφαλείας Σερών, όπου πλέον από σήμερα θα λειτουργεί τις καθημερινές και πρωί και απόγευμα. Και το Σάββατο θα λειτουργεί από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Αυτό γίνεται για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η πόλη των Σερών. Γιατί είδαμε ότι υπήρχε μια καθυστέρηση να κλείσει κάποιος ραντεβού. Είχαν φτάσει από τώρα μέχρι και το Μάιο για την πόλη των Σερών. Οπότε τώρα που έχουν γίνει τα ωράρια πρωί-απόγευμα, έχουν αυξηθεί και τα ραντεβού. Θα υπάρχει μια ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Υπάρχει προσέλευση πολιτών για έκδοση νέων ταυτοτήτων? Εγώ δεν υπάρχει προσέλευση πολιτών. Ιδιαίτερα τώρα όσο ανοίγει ο καιρός και έρχονται κάποιοι απ' έξω και τα παιδιά που θέλουν να δώσουν εξετάσεις που συνήθως είναι το Μάιο. Υπάρχει προσέλευση πολιτών, εκδίδουν νέες ταυτότητες. Βέβαια ξυπακούεται να πούμε και αυτό, γιατί πρέπει να τον γνωρίζει ο κόσμος, ότι αν κάποιος την έχει χάσει ή την έχουν κλέψει ή πρέπει να ταξιδέψει εκτάκτος για να πάει κάπου και δεν έχει ταυτότητα καινούρια, εννοείται πως αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνούν τηλεφωνικά με το γραφείο ταυτοτήτων της περιοχής του και κλείνει εμβόλυμα ένα ραντεβού για να εκδώσει ταυτότητα πιο γρήγορα, η οποία έρχεται σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που εμφανίζεται κάποιος στο αστυνομικό κατάστημα. Πάντως, κύριε Αραμπατζή, η διαδικασία για να κλείσει το ραντεβού γίνεται πολύ γρήγορα. Τσακμπάν μπορούμε να πούμε. Πληρώνεις το ή παράβολο μέσω του υπολογιστή σου και μετά όταν φτάνεις στο αστυνομικό τμήμα και εκεί η διαδικασία είναι γρήγορη. Κύριε Κούντα, αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα και δικό μας των συγκρατηστικών οργανώσεων και του σωματείου μας για να μπουν αυτή η διαδικασία να μπει στο gov.gr, όπως είπαμε, και τόσες άλλες διαδικασίες. Πλην ο κόσμος το έχει μάθει, αν δεν μπορούν οι μεγαλύτερες ηλικία, οι μικρότεροι συγγενείς τους βοηθούν για να κλείσουν ραντεβού. Είναι όλα αυτοματοποιημένα, χρειάζεται ένα παράβολο το οποίο δίδουν από το ΑΚΕΠ ή από υπολογιστή και το πληρώνουν διαδικτυακά είτε σε τράπεζα, και η διαδικασία είναι ομαλή και πάρα πολύ γρήγορη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, εξυπηρετούνται τα ραντεβού τα οποία είχαν κλειστεί τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, γιατί εκεί υπήρχε καθυστέρηση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Όπως θα πει από σήμερα, κύριε Κώτα, να κλείσει ραντεβού και ταυτότητα στο γραφείο ταυτοτήτων της Διεθνής Αστυνομίας Σερών για την πόλη των Σερών, που ξαναλέω, γιατί αυτή η επέκταση αφορά μόνο την πόλη των Σερών, όχι τα περιφερειακά τμήματα. Θα δει ότι έχουν μπει και ραντεβού και πρωινές και απογευματινές ώρες των καθημερινών ημερών, για να υπάρχει πιο πολύ μεγάλη ευχαίρεια του κόσμου να επιλέξει την ώρα που του βολεύει να βγάλει ταυτότητα. Μάλιστα. Κυρίως νέοι έχουν επιλέξει να βγάλουν ταυτότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή και μεγαλύτερης ηλικίας? Όσο και το πλήστο να έχουν αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και έχουν πάρει ταυτότητα και οι νεαροί οι οποίοι θέλουν να δώσουν εξετάσεις για κάποια ξένη γλώσσα ή οτιδήποτε. Αλλά όσο και το πλήστο, δηλαδή αυτοί που θέλουν ταυτότητα για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Αυτοί βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη κίνηση
επισκεπτικότητα στην υπηρεσία μας, γιατί πρέπει να έχουν μια ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο σχετικά με τη φωτογραφία που έχει γίνει πολλής λόγος στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπορούμε, αν θέλουμε, να βγάλουμε φωτογραφία εμείς σε κάποιο φωτογραφείο και να σας φέρουμε τη φωτογραφία μαζί, ή αυτό το δέχεστε ή δεν το δέχεστε? Αν κάποιος θα επιλέξει να βγάλει φωτογραφία σε φωτογραφείο εκτός, έχουν ενημερωθεί οι φωτογράφοι. Υπάρχει μια πλατφόρμα πάλι στο go.gr, το MyPhoto, όπου ο φωτογράφος ανεβάζει την ψηφιακή φωτογραφία σε αυτή την εφαρμογή και από εκεί την επιλέγει το γραφείο ταυτοτήτων για να βγάλει ταυτότητα. Δηλαδή δεν την μεταφέρει ο πολίτης από το φωτογραφείο στο αστυνομικό κατάστημα. Ο φωτογράφος την ανεβάζει στην πλατφόρμα και από εκεί η αστυνομική υπηρεσία την κατεβάζει για να την βάλει ταυτότητα που θα εκδώσει ο πολίτης. Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Ραμπατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλή νύχτα σας. Δέκατη εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νέου Σουλίου, Θεολόγης Λιούσας, την Κυριακή 31 Μαρτίου, στην αίθουσα του Πολιτικού Συλλόγου Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου. Η αιμοδοσία, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται στη μνήμη του Θεολόγη Λιούσα. Σε όλους τους ανθρώπους και στο προσωπικό του νοσοκομείου από το τμήματος αιμοδοσίας για αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται εδώ, γιατί το αίμα είναι ένα φυσικό αγαθό που δίνεται από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Καλό είναι όλοι να βοηθάμε να γεννήσουμε και άλλες με αίμα για τους ανθρώπους που το χρειάζονται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη το αίμα. Είναι στο νοσοκομείο, προκύπτουν κάποιες ανάγκες και πρέπει να πάρουν αίμα από άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι γιατροί και να τους σώσουν τη ζωή. Μια πολύ σημαντική αιμοδοσία σήμερα, όπως κάθε χρόνο, την ημέρα της Ορθοδοξίας, μια μέρα δύσκολη για την οικογένεια Λιούσα και για όλο το χωριό βέβαια, την οποία όμως όλοι οι κάτοικοι τιμούν με ιδιαίτερη προσοχή, με ευλάβεια, με σεβασμό και μνήμη φυσικά. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται να δώσει αίμα και να τιμήσει, αλλά και να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Αιμοδότες μπορούν να γίνουν όλοι από 18 χρονών έως 65, όσοι δεν πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή δεν παίρνουν φάρμακα, ή τουλάχιστον να συμβουλευτούν τον γιατρό της αιμοδοσίας για να δούμε αν μπορεί κάποιος να δώσει αίμα ή όχι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι, σαν άνθρωποι, σαν σεραίοι, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που νοσηλεύονται στο δικό μας νοσοκομείο ή και σε άλλα νοσοκομεία ακόμη, να συμμετάσχουμε σε αυτή την αλυσίδα που λέγεται εθελοντική αιμοδοσία και προσφορά αίματος. Είμαι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών και Φίλων και σήμερα ήταν η εθελοντική αιμοδοσία εις μνήμη του Θεολόγη Λιούσα. Ο Σύλλογος πάντα είναι δίπλα σε αυτούς που μας χρειάζονται. Συνεισφέρομαι το να δίνουμε την αίθουσα για να γίνει η εθελοντική αιμοδοσία. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν για να γίνει αυτή η αιμοδοσία και στην οικογένεια Λιούσα να είναι πάντα γεροί και να έχουν υγεία. Αυτό ποθούμε και για όλο τον κόσμο.
είμαι η κόρη του Θεολόγη Λούσα. Ο σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε επειδή ο μπαμπάς μου όταν πέθανε χρειάστηκαν κάποιες φιάλες αίμα για μια επικείμενη εγχείρηση που θα έκανε αλλά δεν πρόλαβε. Συγκεντρώσαμε κάποιες φιάλες αίμα και από τότε αποφασίσαμε να κάνουμε τον σύλλογο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται αίμα και δεν μπορούν να βρουν. Η αιμοδοσία γίνεται εδώ και 5 χρόνια. Κάθε χρόνο μαζεύονται όλο και παραπάνω άνθρωποι για να δώσουν αίμα. Φέτος είχαμε μια πάρα πολύ καλή απονομή ανθρώπων και αίματος. Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Ηλιούσα. Είμαι η υπεύθυνη του συλλόγου. Ο σύλλογος αυτός έχει ιδρυθεί από την οικογένειά μας. Βέβαια είναι για βοήθεια όποιων ανθρώπων, όποιος έχει ανάγκη από αίμα. Για μας η σημερινή μέρα είναι μια αρκετά συγκινητική. Ξεκίνησε ο σύλλογος με αφορμή από ένα θλιβερό γεγονός που είχαμε στην οικογένεια. Έφυγε ο αδερφός μου από κοντά μας. Βέβαια, έχει χρειαστεί αρκετές φιάλες πιο μπροστά για επαναλαμβανόμενες εγχειρήσεις. Ο κόσμος μας στήριξε. Μαζεύτηκαν πολύ περισσότερες από ό,τι χρειαζόμασταν. Δεν πρόλαβε ο αδερφός μου το τελευταίο το χειρουργείο να το κάνει και είπαμε ότι τις φιάλες αυτές που έχουν μαζευτεί θα τις δωρήσουμε και θα ιδρύσουμε με αυτές έναν καινούριο σύλλογο για όποιον χρειαστεί. Γίνεται κάθε χρόνο αυτή η αιμοδοσία. Έχει καθιερωθεί σαν θεσμός πλέον. Κάθε χρόνο μας στηρίζουν ακόμα περισσότεροι συνάνθρωποι μας. Έχουμε τη στήριξη του δημάρχου μας, του κυρίου Δημήτρου Νότα. Μεγάλη στήριξη έχουμε και από τις κυρίες εδώ που μας φιλοξενούν στον χώρο τους, στον υπέροχο αυτό χώρο. Την κυρία Τζιούρα, η οποία μας στηρίζει σε κάθε κίνησή μας. Κυρίως έθριος θα είναι για αύριο ο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στις αίρες θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.